Ναι, συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης το Σάββατο. Άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ απάντησαν με χημικά, χειροβομβίδες κρότου λάμψης, πλαστικές και αληθινές σφαίρες όταν Παλαιστίνοι πέταξαν πέτρες εναντίον τους και βάλαν φωτιές σε λάστιχα. Θέλουμε να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι στην Παλαιστίνη υπάρχουν άνδρες και γυναίκες που δεν σιωπούν σχετικά με τα δικαιώματα που χάνουν. Όλοι οι Άραβες είναι εναντίον μας. Το αίμα όλων μας που είμαστε εδώ δεν αξίζει περισσότερο από το αίμα των μαρτύρων που πέθαναν μετά τις επιθέσεις με τα μαχαίρια. Τρεις Παλαιστίνοι, εκ των οποίων ο ένας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και οι άλλοι δύο στη Χεβρώνα, σκοτώθηκαν το Σάββατο από Ισραηλινά πυρά όταν επιτέθηκαν με μαχαίρι κατά Ισραηλινών συνοριοφυλάκων. Η Παλαιστινιακή πλευρά κατηγορεί το Ισραήλ για καταπάτηση του τεμένους του Αλαξά στην Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ πάντως υποστηρίζει ότι διατηρεί το status quo της περιοχής που και το ίδιο θεωρεί ιερή. Ο Θεός πρόσφερε το μέρος αυτό μόνο για το Ισλάμ, όχι για όλους, μόνο για το Ισλάμ. Και τώρα κάθε φορά έχουμε μεγάλα προβλήματα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Τίποτα. Μόνο η Ιντιφάδα. Τα βίαια επεισόδια των τελευταίων δύο εβδομάδων έχουν κοστίσει τις ζωές σε τουλάχιστον 40 Παλαιστινίους και 7 Ισραηλινούς.